Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ορεινή Σαμαρίνα Γρεβενών. Πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες τα θυρανίξια του Ιερού Ναού της Μεγάλης Παναγιάς. Από τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού. Πάμε να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν στην ορεινή Σαμαρίνα. Συνδεόμαστε με τον κύριο Σωτήρη Κυπαρίση, τον διαχειριστή της σελίδας samarina.gr, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και φυσικά τον υπέροχο τον κόσμο που βρέθηκε στην ορεινή Σαμαρίνα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βακατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Θυρανίξια, άνοιξε και πάλι ο ανακαινισμένος Ιερός Ναός της Μεγάλης Παναγιάς. Πραγματικά ήταν μια συγκινητική στιγμή όταν ο Μητροπολίτης Γρεβενών κύριος Δαβίδ με την κυρία Μενδώνη έκαναν τα εγγένεια του ναού. Το ναό απ' έξω τον βλέπαμε τις τελευταίες μέρες πώς είχε ολοκληρωθεί, αλλά όλοι είχαν τη μεγάλη αγωνία να δουν πώς ήταν μέσα. Και πραγματικά αυτό που αντικρίσαμε ήταν ένα θέμα ανεπανάληπτο. Ήταν όλα ακριβώς όπως ήταν στην αρχική, είναι όλα ακριβώς όπως είναι στην αρχική μορφή τους. Με μεγάλη προσοχή έγιναν οι ανακαινήσεις και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Μάλιστα. Τώρα έγιναν διάφορες συντηρήσεις. Να πούμε ότι ήταν ένα συνολικό ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια που έγιναν οι παρεμβάσεις. Τι ιδιαίτερο έχει γίνει και πάντως βλέπουμε τον κόσμο ότι είναι ικανοποιημένοι που σώθηκε αυτός ο ναός, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς, η κυρία Μενδώνη ανέλησε στη σύντομη ομιλία της τα προβλήματα και τα σύνθετα προβλήματα που είχαν προκύψει για τον ναό, γιατί πραγματικά, ειδικά στο μέρος του ιερού που δέχεται και το βάρος και τον όγκο του δένδρου, υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και από ό,τι μας έχει πει, τελικά το πρόβλημα δεν ήταν το βάρος του δέντρου, αλλά η μετατοπίση της γης που μετατοπίζεται εκεί στο συγκεκριμένο σημείο και υπήρχε πρόβλημα να καταρρεύσει ο ναός. Μάλιστα. Έγιναν επιχωματώσεις, αποχωματώσεις, αποσυραγιστικά έργα και πραγματικά αυτή τη στιγμή ο ναός είναι σαν να χτίστηκε από την αρχή τώρα. Μάλιστα. Και βλέπουμε τον κόσμο ότι όχι μόνο έμεινε ικανοποιημένος, χαίρονται όλοι οι επισκέπτες, αλλά και οι Σαμαρινέοι που σώθηκε ο ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που να θυμίσω υπήρχαν οι κραυγές αγωνίας από το 16, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς και από τα παλαιότερα χρόνια, αλλά από το 16 άρχισε το πρόβλημα να καταλαβαίνεται από όλους και σιγά σιγά άρχισε να γίνονται οι μελέτες, το οποίο κάποιοι φυσικά λέγαμε θα γίνει, δεν θα γίνει, αλλά τελικά με την αγαστή συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως επίσης είχε βοηθήσει και ο κύριος Καχρημάνης όσο μπορούσε από την Όμηρο Περιφέρεια, που παραβρέθηκε και αυτό στα Θυρανίξια, όπως εκτός από την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, ήταν ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα της Μακεδονίας και Θράκης ο κύριος Γκιουλέκας. Ήταν υφυπουργός κυρία Δούκου, ήταν ο περιφερειάρχης ο Αμανατίδης, ήταν ο βουλευτής ο κύριος Σταυρόπουλος, ο δήμαρχος Γρεβενών, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κύριος Σιμόπουλος και ο κύριος Τσακράκης ο αντιπεριφερειάρχης και πάρα πολλοί άλλοι βουλευτές και εμπλεκόμενοι που ήταν στο έργο. Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι το δύσκολο έργο ήταν η αποκατάσταση των ηχογραφιών που το ανέλαβαν οι συντηρητές της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νότερων Μνημείων και αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, έχει ανοίξει ο ναός, ο κόσμος που θα πάει στη Σαμαρίνα να τον επισκεφτεί, να ανάψει το κεράκι του και να δει όλο αυτό το υπέροχο μνημείο. Τώρα δώσε μας λίγο την εικόνα. Τι γίνεται στη Σαμαρίνα, έγινε ο τρανός χορός Τσάτσος, υπάρχει κίνηση, πώς πήγε το τριήμερο που μας πέρασε? Πραγματικά στις 16 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στην αρχική του μορφή ο τρανός χορός του Τσάτσος. Συμμετείχε πολλοί κόσμος στο χορό και απ' έξω πολλοί που τον παρακολούθησαν. Οι καιρικές συνθήκες δεν έβρεχε, αλλά είχε πολύ ήλιο και ζέστη. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είχε τόση δίψα για να συμμετέχει στο χορό και τα πλάνα που παίρναμε με τις φωτογραφίες και τα βίντεο με το χορό και με το ναό σε παρέπεμπαν στις παλιές εποχές. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, τι έχει το επόμενο διάστημα η Σαμαρίνα? Έγιναν τα θυρανίξια, ολοκληρώθηκε ο Τσάτσος.
τι εκδηλώσεις υπάρχουν και πάντα ξέρουμε ότι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου υπάρχει κόσμος στο ορεινό αυτό βλαχοχώρι. Τι εκδηλώσεις άλλες θα πραγματοποιηθούν Σωτήρη τώρα? Μια μικρή αναφορά μόνο ότι στη δεύτερη μέρα, στις 17 Αυγούστου, γίνεται ο μικρός Τσάτσος. Έγινε και αυτό. Τα χορευτικά συμμετείχαν στα χορευτικά τμήματα 220 παιδιά. Ρεκόρια φέτος. Πάρα πολλά παιδιά. Τους απολαύσαμε σε διάφορους παλιούς χορούς παραδοσιακούς. Και τώρα έχουμε σήμερα 7.30 ώρα σε ταβέρνα της Αμαρίνας στην πλατεία. Είναι μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Θα συγκεντρωθούν οι παλαιότεροι παππούδες και θα τραγουδήσουν παλιά βλάχικα τραγούδια που τραγουδιότανε από τους προπαππούδες μας, χωρίς μουσική, είναι μόνο με λόγια, και θα τα καταγράψουμε για να μάθουν και οι νέοι σιγά σιγά αυτά τα τραγούδια για να μην ξεχαστούν. Έχουμε πάλι βέβαια, καθημερινά κίνηση είναι πάρα πολύ και για την νεολαία. Ετοιμάζουμε πάλι βραδιές με κλαρίνα στην πλατεία. Θα φτάσουμε στις 8 Σεπτεμβρίου στη Μικρή Παναγία στο πανηγύρι μας, και τέλη Σεπτεμβρίου και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο, θα γίνει η γιορτή των κτηνοτρόφων στο Αγίου Μάμα, στο χειριμό της Αμαρίνας. Μάλιστα, και εκεί να πούμε ότι έχουμε τι, αρνιά, πρόβιο, και πόσοι κτηνοτρόφοι βρίσκονται εκεί στο Χελιμόδι? Εκεί οι κτηνοτρόφοι συμμετέχουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, και ο κόσμος. Οι προετοιμασίες ήδη αρχίσανε. Εκεί θα έχει ψητά, θα έχει τυροκομικά και άλλα εδέσματα, παραδοσιακές πίτες, και προσφέρονται δωρεάν για όλο τον κόσμο. Καλούμε όλο τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας να έρθει, και όποιος μας βλέπει θα έχει και όργανα, θα χορέψουν, θα περάσουν έναν επανάληπτο διήμερο. Μάλιστα. Μετά έχουμε τη Μικρή Παναγία όμως. Ναι, η Μικρή Παναγία στο τέλος είναι 8 Σεπτεμβρίου. Εκεί είναι το τελευταίο μας πανηγύρι για το καλοκαίρι. Πάλι θα τραγουδήσουν οι παππούδες το χορό Τσιάτσιο στην εκκλησία. Και σιγά σιγά 28 Οκτωβρίου που θα φτάσουμε, είμαστε το μοναδικό χωριό στην Ελλάδα το οποίο δεν έχει σχολείο ή λειτουργία, και συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στην παρέλαση για να τιμήσουν τους προγόνους μας. Πάντως μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη θα υπάρχει πολλής κόσμος και κίνηση στη Σαμαρίνα, Σωτήρη. Πάντα, ναι. Και μετά το φθινόπωρο σιγά σιγά θα αρχίσει να μεταβάλλεται η εικόνα της Σαμαρίνας, και από πανηγυρική θα γίνει τουριστική. Θα περιμένουμε τους σκιέρ, τους ορειβάτες, για να απολαύσουν το χειροδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Μάλιστα, ωραία. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και για όλη την εικόνα. Να περνάτε καλά εκεί στο ορεινό βλαχοχώρι. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, και όσοι θέλουν από τη Δυτική Μακεδονία να το επισκεφτούν. Βεβαίως. Και κάτι που ήθελα να τονίσω, κύριε Βακρατσά, για την σελίδα της Σαμαρίνας, της κοινότητας που διαχειρίζουμε, το www.gr, διαθέτουμε 4 κάμερες με κίνηση που να βλέπει σε πραγματικό χρόνο και τις χειρικές συνθήκες και ό,τι γίνεται στο χωριό. Επίσης έχουμε μετεωρολογικό σταθμό που δίνει όλες τις καιρικές συνθήκες, από υγρασία, βροχή, θερμοκρασίες κτλ. Που μπορούν να βλέπουν, και φυσικά να επισκέπτονται τη σελίδα για να βλέπουν και τα νέα που περνάμε με τα δρόμενα που γίνονται καθημερινά. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.